Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό και για αυτό το βράδυ. Είμαστε ευγνώμονες, αδερφοί, γιατί ο Θεός μιλάει. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τα μηνύματα του Ευαγγελίου και για τη φωνή Του, που στη ζωή μας, αδερφοί, είναι αναγκαία η φωνή του Θεού. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς τη φωνή του Θεού, γιατί δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Θέλουμε την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Να διαβάσουμε, αδελφοί, μερικά εδάφια με τη χάρη του Χριστού από τη σελίδα 999. Είναι προς Ρωμαίους, επιστολή. 999 σελίδα, είναι από το Ήτα κεφάλαιο και 12 εδάφιο. 999, Ήτα 12, δεξιά στήλη. Άρα λοιπόν, αδελφοί, είμεθα χρεώστε ουχή στη σάρκα, ώστε να ζούμε κατά σάρκα, διότι αν ζείτε κατά σάρκα, μέλετε να αποθάνετε. Αλλά εάν δια του Πνεύματος θανατώνετε τα πράξη του σώματος, θέλετε ζήσει. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Διότι δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας για να φοβήσετε πάλιν, αλλά ελάβατε πνεύμα υιοθεσίας, δια του οποίου κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμαι θα τέκνα Θεού. Εάν δε, τέκνα και κληρονόμη, κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Εάν συμπάσχουμε, δια να γίνομαι και συμμέτοχοι τη δόξη αυτού. Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με τη δόξα τη μέλουσα να αποκαλυφθεί σε εμάς, διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει τη φανέρωση των ιών του Θεού, και επειδή η κτήσεις υπετάχθη στη ματαιότητα οχή οικουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν, επελπίδει ότι και αυτή η κτήση θα ελευθερωθεί από τις δουλείες της φθοράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Επειδή εξεύρουμε ότι πάσα εκτίση τη στενάζει και στην αγωνιά έως του νυν, και όχι μόνο αυτή, αλλά και αυτοί την εισέχομεν την απαρχή του Πνεύματος και εμείς αυτοί στενάζομεν εν εαυτής, περιμένοντας την υιοθεσία την απολύτωση του σώματος ημών, διότι με την ελπίδα εσώθημεν. Ελπίς δε ή της βλέπετε δεν είναι ελπίς, διότι εκείνο το οποίο βλέπει της διότι και ελπίζει, εάν δεν ελπίζουμε εκείνο το οποίο δεν βλέπουμε, δια της υπομονής περιμένουμε αυτό. Ως αυτός δε και το Πνεύμα συμβοηθεί στα ασθενεία ημών, επειδή το τι να προσευχηθούμεν ως πρέπει δεν εξεύρωμεν, αλλά αυτό το πνεύμα οικετεύει περί μόν δια στεναγμών αλαλήτων. Ο δε ερευνώντας τας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι κατά Θεόν οικετεύει υπερ πάντων των Αγίων. Αμήν. Ευχαριστούμε, αδελφοί, τον Θεό άλλη μια φορά και πάντοτε θα τον ευχαριστούμε. Γιατί ο Θεός κάνει χάρη, αδελφοί, στη ζωή μας, πολύ μεγάλη χάρη, σωτήριος χάρη, έχει κάνει χάρη να ακούμε το Λόγο Του, να μένουμε στα πράγματα του Θεού, να έχουμε την ευκαιρία να πλησιάζουμε το Θεό. Και ευχαριστούμε το Θεό, γιατί το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, μας οδηγεί και όσο όποια κατάσταση και να βρίσκεται ο άνθρωπος, το Πνεύμα το Άγιο είναι πάντοτε ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας έτοιμο να μας μιλήσει, να μας οδηγήσει και ο Θεός να ακούσει τι θα λαλήσουμε προς Αυτόν και περιμένει να Τον πλησιάσουμε, αδελφοί. Πάντοτε θέλει ο Θεός να Τον πλησιάζουμε, πάντοτε επιθυμεί ο Θεός να πηγαίνουμε κοντά Του και να Του μιλάμε. Όπως επιθυμεί η καρδιά μας να πάμε στον Κύριο και να Του πούμε τα προβλήματά μας, ακόμη πιο πολύ ο Κύριος επιθυμεί και θέλει να είμαστε κοντά Του. Επιθυμεί ο Θεός και θέλει να πηγαίνουμε στην παρουσία Του. Και όπως λέει ο Λόγος του Θεού, είμεθα χρεώστε ουχή στη σάρκα και να ζούμε κατά σάρκα. Γιατί λέει, αν ζούμε κατά σάρκα, μέλουμε να αποθάνουμε. Και αυτό, αδελφοί, είναι αποκάλυψη Πνεύματος Αγίου στον αδελφό μας τον Παύλο, που έχει καταλάβει ποιο είναι το όφελός του. Έχει καταλάβει ότι ο Θεός τον έχει προσκαλέσει σε ένα νέο περπάτημα και ο Θεός, αδελφοί, κάθε φορά μας καλεί να συνειδητοποιήσουμε ότι μας έχει καλέσει σε ένα νέο περπάτημα. Όχι να περπατάμε κατά τη σάρκα, αλλά να περπατάμε κατά το πνεύμα. Δεν χρωστάμε, δεν πρέπει να ζούμε κατά τη σάρκα, γιατί θα πεθάνουμε. Θα πεθάνει ο πνευματικός ο άνθρωπος. Και ό,τι κάνουμε, αδελφοί, το κάνουμε για να ζήσει ο πνευματικός ο άνθρωπος. Και ο Θεός ό,τι κάνει, αγωνίζεται για να ζήσει ο πνευματικός άνθρωπος αιωνίως. Και ο Θεός θέλει να μας πάρει στην αγκαλιά Του, θέλει να έρθει να μας παραλάβει, επιθυμεί να ερχόμαστε προς Αυτόν, γιατί μας αγαπάει. Γιατί βλέπει τον αγώνα μας, γιατί βλέπει τα προβλήματά μας, αλλά βλέπει το συμφέρον της ψυχής μας.
Και αυτό το οποίο, αδελφοί, θέλει ο Θεός να βάλει καλά στην καρδιά μας, να μας φανερώσει το Πνεύμα το Άγιο, να ανοίξει τη διάνοιά μας, ότι το συμφέρον για εμάς είναι να πλησιάζουμε το Θεό. Το συμφέρον της ψυχής μας είναι να ζούμε κατά το Πνεύμα. Και πολλές φορές, αδελφοί, δυστυχώς, ο άνθρωπος περπατάει κατά τη σάρκα, ξεχνιέται, γιατί είμαστε άνθρωποι, γιατί δεν προσέξαμε ίσως κάποια στιγμή στο Λόγο του Θεού, γιατί δεν δώσαμε σημασία σε αυτό το οποίο ο Θεός μας είπε να κάνουμε για το καλό μας. Και πόσες φορές έχουμε σταθεί και έχουμε βρεθεί σε αυτή την κατάσταση και βλέπουμε, αδελφοί, ότι ο άνθρωπος περπατώντας κατά τη σάρκα. Και ποιος είναι ο άνθρωπος περπατώντας κατά τη σάρκα? Αυτός ο οποίος αφήνεται ελεύθερος χωρίς να αντιστέκεται στις επιθυμίες του. Δεν βάζει, δεν δουλαγωγεί το σώμα του καθόλου και αφήνει ελεύθερη τη σάρκα του στις απολαύσεις, όχι στην εκχύληση της αμαρτίας, αλλά ξεχνιέται όπως ο κόσμος αφήνεται ελεύθερος και χαλαρώνει και ο λίγος νησταγμός και ο λίγη συμπλοκή των χειρών. Έτσι αφήνεται καμιά φορά και ο άνθρωπος του Θεού και ξεχνιέται και περπατάει κατά τη σάρκα. Και τι έρχεται μετά, αδελφοί? Θλίψεις. Είναι θλίψεις στη ζωή ενός ανθρώπου του Θεού, ο οποίος έχει γνωρίσει τον Χριστό και το Πνεύμα του Θεού ζει μέσα του και κατοικεί μέσα σε Αυτόν. Λυπάται το Πνεύμα το Άγιο όταν ο άνθρωπος αφήνεται ελεύθερος και ξεχνιέται με τα πράγματα του κόσμου τούτου. Και ο Θεός, μην ξεχνάμε ότι μας έβαλε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί? Για να είμαστε φως του κόσμου. Γιατί μας έφερε μέσα στον κόσμο? Για να ζούμε και να περπατάμε κατά το Πνεύμα και να είμαστε φως του κόσμου. Και ο άνθρωπος για να γίνει φως του κόσμου πρέπει να μην ξεχνιέται. Να μην λησμονείς αυτά τα οποία ο Θεός σου έχει πει. Και ο Θεός σου έχει δώσει και σε μένα, σε όλους μας, την εντολή του. Φύλαξέ τη. Κράτα την εντολή που σου έχει δώσει ο Θεός. Για να μην πεθάνουμε ποτέ, αδερφοί. Για να ζήσουμε αιώνια. Και την εντολή που σου δίνει ο Θεός στη δίνει δια Πνεύματος Αγίου. Και αν κρατήσεις το λόγο που σου έχει εμπιστευτεί ο Θεός στην καρδιά σου, δεν θα έρθει θλίψη, δεν θα έρθει στεναχώρια, δεν θα έρθει αμηχανία. Και ξέρετε και τι άλλο γίνεται, αδερφοί? Όταν ερχόμαστε σε θλίψη τέτοια, χάνουμε και την παρησία μας και δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα πράγματα του Θεού. Και ο Θεός μας φέρνει μπροστά μας ευκαιρίες να ομολογήσουμε για τον Κύριο και εγώ σκέφτομαι πώς έπεσα, τι έκανα, πόσο έθλιψα τον Κύριο και καμιά φορά δεν συγχωρώ και τον εαυτό μου γιατί πιστεύω ότι η αμαρτία μου είναι πιο μεγάλη από το να συγχωρεθεί. Και ο Θεός μου λέει ξύπνα γιατί εγώ σε συγχωρώ. Γιατί το αίμα μου το Άγιο τρέχει. Γιατί είναι η λασμός περί των αμαρτιών ημών. Γιατί έχουμε το Πνεύμα το Άγιο που θα μας μιλήσει και θα πληροφορήσει την καρδιά μας ότι ο Θεός μας αγαπάει και θέλει πάλι να περπατήσουμε και να τρέξουμε προς τον Χριστό. Και όταν ο άνθρωπος τρέχει και πλησιάζει το Θεό, τότε ο Θεός του δίνει και ευκαιρίες να ομολογεί στο περιβάλλον του και να είναι χρήσιμος. Χρήσιμος. Και αδερφοί, λέει πιο κάτω, δεν ελάβαμε πνεύμα δουλείας για να φοβόμαστε πάλι. Και στον κόσμο τι κάνει ο διάβολος? Δουλώνει τα παιδιά του, του διαβόλου. Τους φοβίζει, τους απειλεί, τους μαστιγώνει, τους ταλαιπωρεί. Και έρχεται αυτή η ταλαιπωρία εξαιτίας της αμαρτίας τους. Γιατί είναι δουλωμένοι στην αμαρτία. Γιατί έχουν αφιερώσει τον εαυτό τους στην αμαρτία. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν αυτό βεβαίως. Όπως ο άνθρωπος του Θεού αφιερώνει τον εαυτό του, περπατάει κατά το Πνεύμα. Έχει δώσει τη σάρκα του και την έχει παραστήσει θυσία ζώσα ευάρεστη στο Θεό. Υπάρχει και ο κοσμικός ο άνθρωπος, τα παιδιά του διαβόλου που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους σε Αυτόν. Και τους έχει δουλώσει, αδερφοί. Και ξέρετε τι τους δουλώνει? Η αμαρτία. Μη μας δουλώσει και εμάς η αμαρτία. Μην έρθει σαν παγίδα η μέρα εκείνη. Μη μας δουλώσει ένα πάθος και μια επιθυμία μας ή μια αμεριμνησία μας. Και είναι πάρα πολύ κοντά η αμεριμνησία στη ζωή μας. Γιατί? Γιατί ο λόγος του Θεού συμπνίγεται. Γιατί πέφτει σε πέτρες. Όπως ακούσαμε χθες.
Γιατί έχω δικαιολογίες, γιατί είναι τα πράγματα δύσκολα, γιατί ο Θεός με ξέχασε, γιατί χίλιες δύο δικαιολογίες που βάζει ο άνθρωπος και βγάζει το θέλω του, τον εαυτό του και ξεχνάει τι θέλει ο Θεός. Αν μικρύνεις μπροστά στο Θεό, θα μεγαλώσει ο Κύριος στη ζωή σου. Αν μικρύνεις και ταπεινωθείς τον Κύριο, θα φανεί η δόξα του Θεού στη ζωή σου. Και ο Θεός, αδερφοί, δεν θέλει να είμαστε δουλωμένοι. Γιατί είμαστε ελεύθεροι, αδερφοί. Είμαστε παιδιά Θεού. Αφανάζουμε Αβά ο Πατήρ. Για να μπορούμε να επικαλούμαστε τον Κύριο, ο οποίος απροσωπολήπτως απαντάει στις προσευχές μας και μέσα από αυτές μας δίνει την ειρήνη Του, τη χαρά Του, την παρησία Του στις καρδιές μας, να μπορούμε να τον ομολογούμε, για να μπορούμε να εργαζόμαστε. Και έτσι ο άνθρωπος που έχει παρησία, τι κάνει, αδερφοί? Δεν κρύβεται, δεν απομονώνεται. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι κοντά στα πράγματα του Θεού, αν το έχετε παρατηρήσει και εσείς καμιά φορά, όταν κάποιος από εμάς μπορεί να μην είναι κοντά στα πράγματα του Θεού, τι κάνει? Απομονώνεται, αποξενώνεται, κρύβεται, ντρέπεται τους αδερφούς, αισθάνεται άσχημα απέναντι στο Θεό. Και αδερφοί, αυτό είναι μια δύσκολη ζωή για τον χριστιανό. Είναι άδικο, γιατί ο Θεός δεν θέλει να περπατάμε έτσι, αδερφοί. Και γιατί μας το λέει ο Θεός? Γιατί μας διδάσκει. Αυτά τα οποία έκανες και σε οδήγησαν σε αμηχανία και σε δυσκολία και σε θλίψη, εγώ μπορώ να τα μεταστρέψω σε χαρά. Το δρόμο τον οποίο εσύ ακολούθησες, μην τον ξαναπερπατήσεις. Μην πλησιάσεις πάλι τα πράγματα τα οποία θα σε δέσουνε, θα σε δουλώσουνε. Είσαι ελεύθερος, γιατί εγώ σε ελευθερώνω. Είμαι ο Θεός σου, γιατί εγώ σε αγαπάω. Είμαι ο παρηγορών, που παρηγορώ με κάθε παρηγοριά. Θεός πάσης παρηγορίας. Βρίσκει τρόπους ο Θεός να παρηγορεί τον άνθρωπο. Πολλούς τρόπους, ανεξιχνίαστους τρόπους βρίσκει ο Θεός. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να συλλάβει στο μυαλό του τι ετοιμάζει ο Θεός για το παιδί του. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ο Θεός μου έχει ετοιμάσει μέσα από αυτή την ταλαιπωρία. Και ο άνθρωπος του Θεού, τι θέλει ο Θεός? Να είναι υγιής. Να περπατάει και να είναι υγιής ο άνθρωπος του Θεού. Να πλησιάζει το Θεό, να έχει παρησία, να πλησιάζει τα αδέρφια του. Κοινωνία με τα αλλήλων, να έχει κοινωνία με το Θεό. Για να μπορεί να έχει και κοινωνία με τα αλλήλων, το αίμα του Ιησού Χριστού να τον πλένει. Και λέει το Πνεύμα, το Άγιο Συμμαρτυρίο, ότι είμαστε παιδιά Θεού. Το Πνεύμα ημών. Το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε μέσα μας, αδερφοί, δύναμη του ουρανού. Μην την αφήνεις να λιγοστεύει. Μην την αφήνεις να σβήνει. Αύξησε τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή σου. Πλησίασε το Θεό, που ο Θεός σου δίνει δύναμη μέσα από το Πνεύμα το Άγιο. Πλησίασε το Θεό, ο Θεός, να δεις πώς θα ανακατέψει τα πάντα μέσα στην καρδιά σου και θα σου δώσει μια καρδιά σαρκίνη, μαλακιά, έτοιμη να δεχτεί το Λόγο του Θεού και να τον πράξει. Πλησίασε το Θεό για να έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Πήγαινε κοντά στο Θεό για να σου δείξει την αγάπη Του. Και πάλι την αγάπη Του θα τη δείξει. Και πάλι θα τη δείχνει ο Θεός την αγάπη Του και στο μέλλον. Μην πιστεύεις και θεωρείς ότι ο Θεός είναι σκληρός, γιατί εσύ απομακρύνθηκες από το θέλημά Του. Δες ότι ο Θεός είναι αγαθός, ότι ο Θεός αγαπάει. Αγάπη είναι ο Θεός, δεν έχει αγάπη, είναι αγάπη ο Θεός, είναι αγάπη ο Θεός. Και μέσα από την αλήθεια Του, το Λόγο του Θεού, θέλει να σου διδάξει την αγάπη Του, να σε γεμίσει με αυτήν και να σου δώσει τόση ώστε να δίνεις αγάπη κι εσύ. Και όλα τα χαρίσματα αν έχω, και προφητεία αν έχω, και να θεραπεύω, μεγαλυτέρα τούτον είναι η αγάπη, την οποία χαρίζει ο Θεός ημών στις καρδίες ημών, γιατί είναι καρπός Πνεύματος Αγίου. Και αν εργάζεσαι το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή σου, ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου θα αυξάνει, θα υπερχυλίζει από σένα. Θα υπερχυλίζει η αγάπη του Θεού, η υπομονή σου στα αδέρφια σου, στις καταστάσεις που ζεις, η εγκράτειά σου που δεν έχεις.
και όλος ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή σου θα υπερχυλίζει, γιατί θα ζει ο Θεός πλουσίως μέσα σου. Αλληλούια! Αυτό θέλουμε, αδερφοί, να ζει ο Θεός πλουσίως εντός ημών. Δεν λογαριάζει ο Θεός τι αμαρτία έχεις κάνει. Δεν λογαριάζει ο Θεός πόσες φορές έχεις πέσει. Κοιτάει τη μετάνοιά σου. Κοιτάει αν εσύ επιστρέφεις στο Θεό. Παρατηρεί προσεκτικά ο Θεός τι θα αποφασίσεις για τη ζωή σου. Σου έχει δώσει και Πνεύμα Άγιο για να σε οδηγήσει όμως. Αυτό το Πνεύμα το Άγιο βοήθησε το να ελευθερωθεί με γλώσσες, με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου μέσα σου, και ο Θεός να σε οδηγεί. Και αδερφοί, λέει πιο κάτω ότι φρονώ, είναι αποκάλυψη από το Θεό αυτό και αυτή, φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με τη δόξα, τη μέλουσα να αποκαλυφθεί εις ημάς. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει αυτή τη φρόνηση, αδερφοί. Ο σαρκικός άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει να ζεις μέσα στο πρόβλημα και να είναι ο Θεός μαζί σου. Ο πνευματικός άνθρωπος φρονεί ότι ο Θεός είναι μαζί του και τον περιμένει στον ουρανό, γιατί τον αγαπάει. Και τα προβλήματα που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή του τα βάζει σε μια ζυγαριά και βλέπει το θέλημα του Θεού και τη δόξα του Κυρίου και βλέπει πόσο μικρό είναι το πρόβλημα και λέει δεν είναι άξια να τα συγκρίνω, λέει ο Παύλος. Δεν υπάρχει λόγος να κάθομαι να συγκρίνω και να λέω δεν με αγαπάει ο Θεός, με αγαπάει ο Θεός, δεν μου απάντησε ο Κύριος, με ξέχασε ο Θεός. Δεν είναι άξια να κάθομαι να συζητάω με το μυαλό μου και να δέχομαι και τις επιβολές του εχθρού. Δεν πρέπει να δίνουμε τόπο στο διάβολο, αδερφοί. Δεν πρέπει να του δίνουμε χώρο στη ζωή μας. Πώς του δίνω χώρο? Με την αμεριμνησία μου, το ξαναλέω και πάλι. Είναι εύκολο ο άνθρωπος, εγώ το έχω πάθει, αδερφοί, είναι εύκολο ο άνθρωπος να βρεθεί σε αμεριμνησία πνευματική. Ο Λόγος του Θεού λέει μη μεριμνάτε περί μηδενός, περί της γης αυτής, για τα πράγματα τα οποία θα φροντίζεις για την οικογένειά σου, για τη δουλειά σου. Όχι ότι δεν θα τρέξουμε, αλλά μην είναι η μεριμνά σου, το άγχος σου, η σκέψη σου εκεί. Η μεριμνά σου να είναι στον Κύριο. Και πώς γίνεται, αδερφοί, κάθε φορά όταν μεριμνούμε τα του Κυρίου, ο Θεός να μεριμνά για μας? Τι θαυμαστό που είναι αυτό. Όποιος το έχει δοκιμάσει, αδερφοί, τι ζει? Τη δόξα του Θεού. Όποιος μεριμνά τα του Θεού ζει τη δόξα του Θεού στη ζωή του. Γιατί? Γιατί ο Θεός έρχεται και επεμβαίνει. Γιατί ο Θεός έρχεται και απαντάει. Γιατί ο Θεός έρχεται και κάνει θαυμαστά και μεγαλεία. Και ο άνθρωπος τι κάνει, αδερφοί? Ταπεινώνεται. Ξαναταπεινώνεται και λέει Κύριε ανάξιος είμαι. Και δοξάζει το όνομα του Θεού. Μη γέντο να βρεθούμε όπως ο κόσμος, αδερφοί, και να λέμε τι θα γίνει τώρα, τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνει με την Ελλάδα, τι θα γίνει με τα προβλήματα, τι θα γίνει με τις δουλειές μας, τι θα γίνει με το μέλλον μας. Ένα αχ συνεχόμενο και ένας αναστεναγμός για το πώς θα πάει καλύτερα η ζωή μας. Για το πώς θα βγούμε από αυτό το αδιέξοδο της ζωής αυτής. Όμως τι λέει ο Λόγος του Θεού? Η φύση λέει συστενάζει και συναγωνιά. Τα πάντα συστενάζουν και συναγωνιούν. Γιατί? Για την απολύτρωσή τους. Ακόμη και η φύση συστενάζει και συναγωνιά για την απολύτρωσή της. Γιατί άλλος την υπέταξες αυτήν? Τα πάντα συναγωνιούν για την απολύτρωσή τους. Και εμείς, αδερφοί, πρέπει να συστενάζουμε και να δοξάζουμε και να λέμε Κύριε έλθε, να έρθεις να μας πάρεις, να μας πάρεις και να μας πάρεις στον ουρανό. Και να σταματήσω να αγωνιώ για το τι θα γίνει στη ζωή αυτή. Έχω ζήσει και τις δύο καταστάσεις. Έχω ζήσει να αγωνιώ και να αδειμονώ για το πώς θα πάνε τα πράγματα στη γη αυτή και να είμαι σε αδιέξοδο τέλειο.
να μην μπορώ να κάνω τίποτα, αλλά η αγωνία μου να είναι πιο μεγάλη από την προσευχή μου, η αγωνία μου να είναι πιο μεγάλη από την ελπίδα μου στον Κύριο, και έχω ζήσει με τη χάρη του Θεού, με λέει ο Θεός, να έχω πρόβλημα και να περπατώ πάνω από το πρόβλημα. Ξέρετε τι είναι αυτό? Όταν απλώνει ο Θεός το χέρι του και λέει περπάτα πάνω στα κύματα. Αν απιστήσω θα βουλιάξω. Αν βλέπω στον Χριστό θα περπατήσω. Από κάτω είναι βυθός. Πνίγομαι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι περπατάω πάνω στα κύματα, γιατί σε αυτά τα κύματα ο Θεός έδωσε εντολή να περπατήσω και να μην βουλιάξω. Σε αυτά τα κύματα αν περπατήσεις, ο Θεός θα σου χαρίζει τη δόξα Του. Θα τη βλέπεις τη δόξα Του. Δεν την ακούς. Δεν θα είναι μια υπόσχεση. Δεν θα είναι μια επαγγελία. Θα το ζεις κιόλας. Θα ζεις και θα βλέπεις τη δόξα του Θεού και θα λες, Κύριε, πού βρίσκομαι? Τι γίνεται? Εγώ είμαι αυτός? Εγώ είμαι αυτός που περπατάει πάνω στα κύματα? Εγώ είμαι αυτός ο οποίος λέει δόξα στον Κύριο και δεν στεναχωριέμαι? Τι έπαθα? Ήρθε ο Θεός, αδερφοί. Αλληλούια. Έρχεται ο Θεός και αλλάζει τα πάντα. Έρχεται ο Κύριος, αδερφοί, και σε κάνει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν βλέπει τα σαλευόμενα, βλέπει τα ασάλευτα. Αυτό δεν είναι εύκολο όμως μόνοι μας να το κάνουμε. Αν πάρω εγώ απόφαση και πω σήμερα ότι δεν θα κοιτάω στα σαλευόμενα, δεν θ' κοιτάξω ξανά σε αυτή τη γη τι μ' αρέσει και τι δεν μ' αρέσει, δεν θα το καταφέρω, αδερφοί. Το πολύ πολύ να διαβάσω λίγο παραπάνω το Λόγο του Θεού, το πολύ πολύ λίγο να προσευχηθώ παραπάνω, αλλά πάλι κάτι θα έρθει και θα κεντρήσει την καρδιά μου και θα μου αποσπάσει την προσοχή από τα πράγματα του Θεού. Όμως ο άνθρωπος ο οποίος παραδίδεται ψυχή, σώμα και πνεύμα στον Κύριο, περπατάει πάνω στα κύματα και βλέπει πίσω του την πορεία του και θαυμάζει και λέει, ο Κύριος είναι, ο Κύριος είναι. Τι ωραία που είναι να λέμε ο Κύριος είναι. Να λέμε σήμερα ο Θεός είναι που μας μιλάει, ο Θεός είναι εν το μέσο ημών. Γιατί τον καλέσαμε, γιατί δεν είμαστε άξιοι, γιατί έκανε χάρη και είδε την πρόθεση της καρδιάς μας να επισκεφτούμε τον οίκο του και ήρθε στον οίκο του Θεού να μας μιλήσει, να μας παρηγορήσει, να μας οδηγήσει και να μην... Και δεν θέλει ο Θεός να δει καμία καρδία σήμερα και πάντοτε όποτε ερχόμαστε και ακούμε τα λόγια του Θεού, να δει καμία καρδιά η οποία να πει σκληρός είναι ο λόγος. Το είπανε και αυτό στον Κύριο. Οι άνθρωποι που ήταν κοντά του. Σκληρός ο λόγος, Κύριε. Αδελφοί, ο Θεός για να μπορέσει να κάνει το θέλημα, το δικό του στη ζωή μας εφευτό, να μπορούμε να το καταλάβουμε, να το καταπιούμε, πρέπει να τον πλησιάσουμε. Αν δεν τον πλησιάσεις το Θεό, δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει την καρδιά σου. Γιατί αν η καρδιά μας, αδελφοί, πάρει μια συγκεκριμένη θέση και έχει θέση η καρδιά μας και δεν αλλάζει η καρδιά μας και έχω μια άποψη για τα πνευματικά και πολύ περισσότερο ο Θεός να μας φυλάει για τον Κύριο, ότι ο Θεός έτσι ενεργεί και έχω λάθος άποψη, τότε ο Θεός δεν πρόκειται ποτέ να κάνει χάρη και να έρθει στη ζωή μας. Θα αγωνίζεται ο Θεός βεβαίως γιατί μας αγαπάει. Δεν μπορώ να βάλω το Θεό, αδελφοί, σε καλούπια. Δεν μπορώ να πω ότι ο Θεός μόνο έτσι ενεργεί. Ο Θεός ενεργεί εξαισίως. Καμία καρδία ανθρώπου δεν μπορεί να φανταστεί πόσο ο Θεός ενεργεί. Μυστηριωδώς εργάζεται ο Θεός στην καρδιά σου. Ο Θεός έρχεται και σκάβει την καρδιά σου. Ξέρετε τι έχει μέσα, ξέρετε τι έχει μέσα η καρδιά μας? Πράγματα τα οποία δεν τα φανταζόμαστε, αδερφοί. Σκάβει, αν του δώσεις του Θεού την ελευθερία, θα σκάψει την καρδιά σου και έχει να βγάλει πολύ πράγμα. Την καρδιά μου, εγώ πιστεύω ότι ο Θεός έχει να τη σκάψει πάρα πολύ. Γιατί η καρδιά μου έχει τόσα πολλά πράγματα. Και ξέρετε, άμα δεν την καθαρίζεις την καρδιά, τότε να πέφτει πάνω στο άλλο και πιάνει λίπος. Και γίνεται ένα βουνό μετά από αυτό για να το σπάσει ο Θεός. Σπάει πάρα πολύ δύσκολα. Μια πέτρινη καρδιά ο Θεός για να τη σπάσει αγωνίζεται πάρα πολύ. Και ξέρετε τι αποτέλεσμα έχει στον άνθρωπο? Ο άνθρωπος πονάει. Πονάει ο άνθρωπος. Και είναι κρίμα ο άνθρωπος του Θεού να πονάει. Γιατί δεν άκουσε το λόγο του Θεού.
Γιατί είναι απλά τα πράγματα, αδελφοί. Αμήν από στο λόγο του Θεού και θέλουσα καρδία να έχω να τον πράξω, ο Θεός θα έρθει και θα σου δώσει τη χάρη του, τη δύναμή του, θα τον πράξεις και ο Θεός στη ζωή σου θα σου χαρίσει τα καλύτερα και τα συνεχόμενα. Αλληλούια! Και λέει, με την ελπίδα εσώθημεν. Και λέει, όποια ελπίδα βλέπετε δεν είναι ελπίδα. Σε την ελπίζω, άμα ελπίζω σε κάτι το οποίο το βλέπω, γιατί να το ελπίζω? Ελπίζω ότι ο Θεός θα με πάρει στον ουρανό. Δεν το βλέπω, αλλά το πιστεύω, αδερφοί. Αλληλούια. Το πιστεύω. Δεν λέω ότι είμαι έτοιμος για τον ουρανό και ότι ο Θεός αν με, τώρα ίσως με πάρει, αλλά αγωνίζομαι γι' αυτό. Και να σας πω κάτι, για τίποτα δεν αξίζει να χάσω τη βασιλεία των ουρανών. Για κανένα λόγο. Και μακάρι ο Θεός να δώσει στην καρδιά, να μας δώσει στην καρδιά μας το φρόνημα, να δώσουμε το ελεύθερο στο Θεό, Κύριε, για κανένα λόγο να μην χάσω τη βασιλεία των ουρανών. Γιατί άμα το πω αυτό στον Κύριο, ο Κύριος την καρδιά μου θα την φτιάξει με τέτοιο τρόπο, ώστε η βασιλεία των ουρανών θα είναι εντός μου. Και θα ζω τη βασιλεία των ουρανών από εδώ. Και ο άνθρωπος που τη ζει συνεχόμενα είναι ο αγωνιζόμενος. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει συνεχόμενα και μεταμορφώνεται είναι ο άνθρωπος ο οποίος πλησιάζει πάντοτε τον Θεό. Και τι κάνει? Ελπίζει σε Αυτόν. Ελπίζει στο Θεό. Και επειδή λέει το Πνεύμα το Άγιο, εμείς δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε, το Πνεύμα το Άγιο τι κάνει? Συμβοηθεί στις ασθενείες ημών, στις ασθενείες μας. Ξέρει το πρόβλημά σου το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν προσεύχεσαι δια Πνεύματος Αγίου και μιλάς ξένες γλώσσες, προσεύχεται το Πνεύμα το Άγιο για τις ασθένειές σου, για τα προβλήματά σου. Συμπάσχει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί το πώς να προσευχηθείς δεν ξέρεις, αλλά το Πνεύμα το Άγιο τι κάνει? Οικετεύει ημών διαστεναγμών αλαλήτων. Λόγια τα οποία δεν ξέρουμε, γλώσσες οποίες δεν τις γνωρίζουμε. Προσεύχεται το Πνεύμα το Άγιο στην προσευχή και λέει λόγια για σένα, για την οικογένειά σου, ίσως για αδερφούς. Προσεύχεται για να οικοδομηθείς εσύ και για να μπορέσεις να έχεις καλή συνέχεια. Γιατί αν προσευχηθώ εγώ, όχι δια Πνεύματος Αγίου, αλλά δια της επιθυμίας μου, τότε ίσως και ο Θεός με την πολλή μου προσευχή μου χαρίσει αυτό που θέλω, αλλά τελικά δεν είναι για καλό μου. Εφού το θες τόσο πολύ, θα στο δώσω. Θεός μπορεί και να στο δώσει. Αλλά δεν είναι για καλό μου. Πόσο όμως διαφορετικά είναι, αδερφοί, να προσευχηθώ δια Πνεύματος Αγίου και να πω, Κύριε, βοήθησέ με να αφαιθώ στην προσευχή και να αφήσω να φύγουν γλώσσες από το στόμα μου. Να μιλώ ξένες γλώσσες μόνο. Να αρχίζω στην προσευχή με ξένες γλώσσες και να τελειώνω με ξένες γλώσσες. Και όταν ο Θεός σε πάει και σε ταξιδέψει μέσα στα βάθη του, στα Άγια των Αγίων, που μας δίνει αυτή την δυνατότητα ο Κύριος να μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων, τα προβλήματα, οι θλίψεις, οι στεναχώριες και τα αιτήματα δεν βρίσκονται μέσα εκεί. Βρίσκεται μόνο η παρουσία του Θεού. Γιατί ερευνά τας καρδίας και ξέβρει τι είναι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι κατά Θεό οικετεύει υπέρ των Αγίων. Έχουμε έναν παράκλητο, αδερφοί. Και ο παράκλητος μας τον έδωσε ο Θεός για να μας βοηθάει. Για να προσεύχεται υπέρ ημών. Πνεύμα το Άγιο μπορείς να του μιλάς όποτε θες. Να προσεύχεσαι. Να ζητάς δύναμη. Να ζητάς να σε επισκέπτεται ο παράκλητος. Και ο Θεός, ο Παντοκράτορ, να σε ακούει. Να πηγαίνεις τα αιτήματά σου σε Αυτόν. Και ο Ιησούς Χριστός, το αίμα Του που έχεις για εμάς, να το εξητάς, να σε πλένει και να σε καθαρίζει. Είναι θαυμαστά αυτά τα οποία ζούμε, αδελφοί. Σε κανενός την καρδία δεν ανέβησαν, το ξαναλέω. Είναι θαυμαστά, ζούμε θαυμάσια πράγματα με τον Κύριο. Δεν είναι πράγματα τα οποία τα ακούσαμε όταν προσκαλεστήκαμε από τον Κύριο. Είναι η δύναμη του Θεού που ο Θεός μας τη δίνει κάθε στιγμή. Από μένα εξαρτάται αν θα περπατήσω στο ταξίδι της ζωής μου εδώ δια Πνεύματος Αγίου ή θα περπατάω χωλαίνοντας ή θα περπατάω κακομήρικα
δεν έκανε ο Θεός τίποτα, του μίλησα και δεν μου απάντησε, πάω με παράπονο στο Θεό, ο Θεός δεν μ' ακούει. Δεν πέθανε ο Θεός, αδερφοί. Ζει, αδερφοί, ο Κύριος. Ζει ο λυτρωτής μας. Ζει ο Θεός μας. Είναι ο Κύριος των Κυρίων. Και λέει πιο κάτω, το οποίο δεν το διαβάσαμε, ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό. Προς το αγαθό. Ό,τι και αν γίνεται στη ζωή σου, θα γίνει για το αγαθό. Μπορείς να προβλέψεις για το αγαθό? Όχι. Ο Κύριος θα προβλέψει. Ο Θεός θα μεριμνήσει. Ο Θεός θα ενεργήσει. Να τον αφήσουμε, αδερφοί, να ενεργεί θαυμασίως, εξαισίως, να μας αλλάζει την καρδιά συνεχόμενα και να τον αφήσουμε, αδερφοί, στη ζωή μας να φανεί ένδοξος, γιατί τον τελευταίο καιρό ο οίκος του Θεού θα υψωθεί περάνω πάντων των βουνών. Τον έσχατο καιρό ο Κύριος θα επισκεφτεί την εκκλησία του με δύναμη. Τον έσχατο καιρό ο Θεός όμως θα κάνει και ξεκαθάρισμα. Θέλω να είμαι στα πρόβατα του Κυρίου. Μέσα στα πρόβατα του Κυρίου να είμαστε όλοι, αδερφοί. Στα προβατάκια του Θεού. Αυτά τα οποία δεν κλωτσάνε, δεν γκρινιάζουνε, βάζουν το κεφάλι κάτω και υπακούν στον Κύριο. Να είμαι άνθρωπος ο οποίος ακούει τον Θεό και λέει αμήν, Χριστέ μου. Απλότητα θέλει ο Θεός, αδερφοί. Δεν θέλει σκέψεις, δεν θέλει να σου πω, να μου πεις, να κάνουμε. Ο Θεός στον απλό άνθρωπο ευαρεστείτε. Ευαρεστείτε στην απλότητα. Και όπως απλά θα πλησιάζεις το Θεό, έτσι και απλά θα έρθει η απάντηση του Θεού στη ζωή σου. Και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, η χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, και θα ζούμε από δόξα σε δόξα. Ο Θεός να μας βοηθήσει, αδερφοί, να μας ευλογήσει, να μας ελεήσει και να μας δίνει καρδία νοήμωνα και πάντοτε να καταλαβαίνουμε και να λέμε αμήν στο θέλημα του Θεού, γιατί τον αγαπάμε, αλλά περισσότερο εκείνος μας αγάπησε. Αμήν.